αθλητικό ποδόσφαιρο είναι ένας σχεδόν παράλογος εθισμός, ένα πολύ παρθένο ένστικτο αγάπης για το ποδόσφαιρο που μεγαλώνοντας δεν μπορείς να αντιληφθείς για ποιο λόγο παραμένεις τόσο πιστός. Το τοπικό ποδόσφαιρο για εμάς που ασχολούμαστε είναι πάθος, αφοσίωση, είναι το χόμπι μας, η ψυχοθεραπεία μας, αλλά για τους άλλους είναι κάτι cult. Όταν λέμε ρεστινικό ποδόσφαιρο εννοούμε μεράκι, εννοούμε ταλέντο που υπάρχει αρκετό, αλλά πρέπει να υπάρξουν και πράγματα τα οποία να ενισχυθούμε κι εμείς τα σωματεία από την πολιτική. Ξεκινάς από ποδοσφαιριστής με όνειρα, μπορεί να καταλήξεις παράγοντας, αλλά πάντα νομίζεις ότι η σίτα σε τραβάει, έστω να βλέπεις, σαν απλός θεατής όταν το αφήσεις. Σε επιλέγει, δεν το επιλέγεις. Για να επιλέξεις το ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει από μόνο του. Αν σκεφτείς ότι δεν υπάρχουν καν υποδομές στο ρεστινικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Είναι αυτό που λέει και η ίδια η λέξη, εραστής της τέχνης. Είναι τόσα περισσότερα μάλλον τα αρνητικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια στο τοπικό ποδόσφαιρο, που δεν βρίσκεις προφανείς λόγους για να είναι κανείς τόσο εθισμένος. Παρ' όλα αυτά είναι μια μαγεία, μια μυσταγωγία θα έλεγα, που σε κρατάει πολύ ζεστό. Ακόμα και εγώ κάθε φορά λέω θα σταματήσω το ποδόσφαιρο και όταν έρχεται η περίοδος της προετοιμασίας μαζεύω τα πράγματά μου, βάζω τα παπούτσια μου και κατεβαίνω στο γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι πολύ παραπεμπλημένο πιστεύω και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει δηλαδή μέχρι τέλος. Αδιαφορία μεγάλη. Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα που είναι, πιστεύω, φέτος οριακό για μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο δηλαδή να μην μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, μαζευτήκαμε πάλι φέτος και είμαστε μια καλή παρέα. Πάμε, ρε. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο γήπεδο της Ροδίτσας για τον αγώνα Ηρακλής Ροδίτσας Ένωση 2010. Ένα, δύο, τρία, φύγαλα! Εγώ ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο, τοπικό ποδόσφαιρο. Δεν είδα, ξέρω εγώ, μια ομάδα στην τηλεόραση ή δεν με πήγε κάποιος σε ένα γήπεδο μεγάλης ομάδας. Εμένα με πήγε ο θείος μου συγχωρεμένος στο γήπεδο για να δω τη θέλα Μεγάλης Δύσης. Και εγώ είχα στο μυαλό μου, σαν πρώτη εικόνα του ποδοσφαίρου γενικότερα, αυτό. Ότι ήταν αυτό το ποδόσφαιρο. Το όνειρό μου μικρό ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το ονειρεύτηκα, το ονειρεύομαι και όσο ζω νομίζω θα συνεχίσω να κάνω τέτοιο όνειρο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο που θα ήθελα περισσότερο να κάνω από το να παίξω μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Τα όνειρα είναι δωρεάν. Όταν ήμουν πρώτη λυκείου, είχα πάει για δοκιμαστικά στο Παναθηναϊκό για την ΚΑΒΑ 17. Μου είχαν ζητήσει να πάω. Απλά αποφάσισα ότι ήταν καλύτερα να διαβάσω και να σπουδάσω κάτι παρά να ακολουθήσω την καριέρα. Φοβήθηκα ότι μην τυχόν τραυματιζόμουν και τελείωνε απλά εκεί πέρα το όνειρο. Και μετά έπρεπε να ξαναρχίσω από την αρχή. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, στο ρίσκαρα. Δεν είχα όνειρο να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ίσως γιατί ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος για την ηλικία μου και έβλεπα ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Υπήρχε προοπτική, είχα κάνει και δοκιμαστικά σε ομάδα Super League, αλλά πάλι θα επέλεγα να ασχοληθώ με τις σπουδές μου. Γιατί χρειάζονται πάρα πολλοί παράγοντες για να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τύχη, χωρίς τραυματισμούς, διασυνδέσεις, χρήματα. Εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που συνήθως λέμε είχα ένα τραυματισμό και θα έπαιζα και μου ήρθαν όλες οι ατυχίες μαζί. Κοίτα, Κωνσταντίνε, το ποδόσφαιρο μακροπρόθεσμα είναι ένα πολύ δίκαιο άθλημα. Αν αξίζεις, θα παίξεις. Τα υπόλοιπα τα ακούω λίγο βερεσέ που λέμε. Αυτοί που ήταν να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο έπαιξαν. Θα είσαι μια φορά άτυχος, είσαι δύο φορές άτυχος, δεν γίνεται όμως. Κάποιος ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο μέσα και ξεχωρίζει θα πάρει το δρόμο του και θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Εγώ προσωπικά έπαιξα και σε παραπάνω κατηγορία, το ευχαριστήθηκα. Ενδεχομένως να μπορούσα να παίξω και λίγο παραπάνω. Εντάξει, okay, είχα και κάποιους τραυματισμούς, δεν μου λέει κάτι. Δεν πιστεύω ότι εν τέλει αδικήθηκα μέχρι εκεί που έπαιξα. Εγώ πιστεύω ότι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν διαφέρει σε τίποτα με τον ερασιτέχνη. Πιστεύω κιόλας ότι ο ερασιτέχνης είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά από τον επαγγελματία. Ο επαγγελματίας έχει καταφέρει και κάνει το χόμπι του επάγγελμα, πληρώνεται από αυτό. Ενώ ο ερασιτέχνης θυσιάζει πάρα πολλά για να κάνει το χόμπι του. Συνήθως πάει κουρασμένος από τη δουλειά για προπόνηση.
δεν πληρώνεται γι' αυτό, χάνει πάρα πολλές προσωπικές στιγμές. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτόν. Θέλει μεράκι, πάθος και αφοσίωση να το κάνεις αυτό. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέμε και με κάτι φίλους πολλές φορές. Ότι ακόμα και αν ο Μέση και ο Κριστιάνο δούλευαν με ροκάματο κάπου και είχαν και 2-3 παιδιά, δεν ξέρουμε αν στα 35 τους εντάχθηκαν να έρθουν στο γήπεδο. Αντικειμενικά τώρα κοιτάμε γύρω μας και παιδιά που είτε έγιναν είτε είναι σήμερα επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που άλλα παιδιά που παίζουν τοπικό δεν έχουν ζηλέψει και τίποτα. Το θέμα είναι τι γίνεται από ένα επίπεδο και πάνω και μέχρι πού θα καταφέρεις να φτάσεις και τι διάρκεια θα έχεις. Μέχρι τα 30 μου χρόνια ασχολούμουν σχεδόν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Έβγαζα λεφτά από το ποδόσφαιρο και ζούσα από αυτά τα χρήματα. Κάπου εκεί πήρα μια απόφαση να ψάξω για κάποια βασική εργασία και να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, ας πούμε, κατά δεύτερο λόγο. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Απλά έβαλα κάποιες προτεραιότητες στη ζωή μου. Νομίζω εκεί στα 19-20, όταν είχα το δεύτερο πολύ μεγάλο τραυματισμό που αναγκάστηκα να χάσω όλη τη χρονιά και συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν θα πάρω και πτυχίο στο πανεπιστήμιο, αν συνεχίσω να παίζω μπάλα. Νομίζω ότι εκεί κατάλαβα ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αλλάξουν. Ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής ζει μέσα σε αυτή την απογοήτευση. Είχα εκατοντάδες συμπαίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Ελάχιστοι παίκτες. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Τι έχει χάσει όμως για το ποδόσφαιρο? Έχω θυσιάσει τη σχολή μου. Ίσως μια καλύτερη, ας πούμε, επαγγελματική καριέρα, κατά κάποιο τρόπο. Έχω θυσιάσει αρκετά. Διακοπές, καλοκαίρια. Έχω χάσει πολλές προσωπικές στιγμές, πολλές στιγμές ξεκούρασης, πολλές εξόδους με φίλους και πάρα πολλές εκδρομές. Έχουμε θυσιάσει πολλά πράγματα για να ασχοληθούμε με το τοπικό ποδόσφαιρο. Το βασικότερο που έχασα είναι κάποια θέματα υγείας, ορθοπαιδικά ζητήματα στα πόδια μου. Πράγματα τα οποία ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία και τώρα που τελείωσα τα βρίσκω πάλι μπροστά μου. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που έχασα. Τώρα τα άλλα είναι μικρά. Αλλά το κέρδος μου ήταν ότι έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω γνωρίσει πάρα πολλές χαρές, πάρα πολλές λύπες. Στιγμές που δεν θα άλλαζα με τίποτα, όπως να σώσεις μια ομάδα, να διεκδικήσεις κάποιο τίτλο, μεγάλες νίκες, γκολ της τελευταίας στιγμής, το 90 που αν δεν το έχεις νιώσει δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πιστεύω ότι κάθε μέρα που ασχολούμαι με αυτό κάτι θα πάρω. Ακόμα και στα 41, ναι. Είναι ένα σχολείο. Ένα σχολείο. Μαθαίνεις, παίρνεις πράγματα. Κανένας ερασιτέχνης πιστεύω δεν παίζει ποδόσφαιρο για τα χρήματα. Δεν είναι καν βιοποριστική λύση. Πιστεύω πάρα πολλοί βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους για να ασχοληθούν με το χόμπι τους. Ομάδες όμως που έχουν κάποιο στόχο να ανέβουν κατηγορία δίνουν κάποια χρήματα σε παίκτες που αξίζουν, πιστεύουν θα τους βοηθήσουν και έχουν παίξει σε κάποια μεγαλύτερη κατηγορία. Σημασία έχει πολλές φορές. Ωραία. Όχι τι ποσό να βγω στην πλατεία να πω ότι έκλεισα, αλλά και τι χρήματα πήρα στο τέλος. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε πόσα χρήματα χάνονται κάθε χρόνο. Όταν βρίσκω κάποιο παιδί, λέω από την αρχή ότι εμείς είμαστε αυτοί, έτσι δουλεύουμε, δεν θα υπάρχουν απολαβές οικονομικές, να μην περιμένεις. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή, δηλαδή θες να έρθεις να παίξεις ποδόσφαιρο, εμείς θα σου παρέχουμε αυτά τα πραγματάκια που μπορούμε, φόρμες, ξέρω, αθλητικό υλικό κτλ. Και από εκεί και πέρα, εσύ βάλε το δικό σου το μεράκι, βάλε το δικό σου το ταλέντο να παίξεις. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά πραγματικά όσα χρόνια έπαιξα μπάλα, από το 1997 που πήγα πρώτη φορά στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας, δεν θυμάμαι να μπορούσα να πάω για προπόνηση και να μην πήγα. Και είναι πάρα πολλά παιδιά ακόμη τα οποία είναι αυτής της λογικής. Είναι η τρέλα που κουβαλάει κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και αυτό που σου είπα πριν ότι γίνεται συνήθεια. Ή νιώθεις μέλος μιας ομάδας, δεν μπορείς να παρατήσεις την ομάδα σου. Όταν λες ότι έχει ντέρμπι στη Β' Αυθιότητας και εγώ πρέπει να είμαι εκεί, απ' τη μία καταλαβαίνω ότι ίσως το λάθος να το κάνω εγώ και ίσως να είμαι εγώ παράλογος. Απ' την άλλη σκέφτομαι ότι αν αυτό το ματς είναι ματσάρα, εσύ θα λείπεις. Ίσως να μην το ξαναδείς. Εκεί δεν. Και για πολλά χρόνια ήταν πιο πάνω. Τάκλινγκ δεν έκανα σχεδόν ποτέ. Όλοι αυτό γκρινιόταν ότι εγώ μάρκαρα με τα μάτια. Δεν είχα ποτέ διλήμματα στο ότι οι φάσεις μου έμεναν στο μυαλό. Δεν αγαπούσα πολύ τον γκολ. Προτιμούσα πάντοτε τις assist και τις έψαχνα κιόλας πάρα πολύ. Σίγουρα, σαν τραυματοφύλακας, είναι να φτιάξει ένα πέναλτι, σαν θεό, δεν μπορεί να το σκεφτούμε. Αλλά πολλές φορές έχω σκεφτεί να βάλω γκολ, το έχω πραγματοποιήσει η αλήθεια.
να σκοράρω. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Δεν μπορείς να τα φανταστείς αυτή τη στιγμή. Καμία σχέση με αυτό που φαντάζεσαι αυτό. Αν συνήθως παίζω αμυντικό, σκέφτομαι πώς θα μαρκάρω τον επιθετικό, κάποιο tackling που θα του κάνω, θα του κλέψω την μπάλα. Αν παίζω επιθετικό, συνήθως σκέφτομαι πώς θα βοηθήσω την ομάδα μου, πώς θα σκοράρω. Και όταν το πετύχω, είναι πάρα πολύ ωραία. Ήρθαν μέρες που από την Παρασκευή, ας πούμε, σκεφτόμουν τον αγώνα για την Κυριακή. Τότε πιο παλιά δεν είχαμε και προπονητή στην ομάδα, οπότε ήμουνα και ο προπονητής στην ομάδα, ήμουνα και ο πρόεδρος, ήμουνα και ο κουβαλέας, τέλος πάντων όλα αυτά. Και σκεφτόμουν πώς θα κατεβάσουμε την ομάδα, τι θα κάνουμε, πώς θα ανταπεξέλθουμε στο παιχνίδι, τα τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά, να συνεννοείσαι συνέχεια θα έρθεις εσύ, δεν θα έρθεις, τι θα κάνεις. Υπήρχε ένα πλάνο τέλος πάντων, το οποίο έλεγε ότι θα κατέβει η ομάδα με αυτή την εντεκάδα, ας πούμε, και την τελευταία στιγμή έβλεπες ότι δεν ερχόταν κάποια άτομα, οπότε σκεφτόσουν μετά ποιους θα βρεις. Μην νομίζεις ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας. Και αυτή είναι η ίντριγκα του τοπικού ποδοσφαίρου. Που ρωτάμε πάντα τους άλλους ποιος παίζει, τι κάνει, τι μεταγραφές έκανε ο ένας, τι μεταγραφές έκανε ο άλλος, αν είναι τραυματίας ο άλλος ή θα παίξει αύριο. Οπότε είμαστε συνέχεια σε γρήγορηση και πρέπει να σ' αρέσει να το κυνηγάς και να ασχοληθείς με αυτό. Αν έχω πει ψέματα να φύγω από τη δουλειά, καταγράφεται τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής να μην έχει πει κάποιο ψηματάκι, έτσι. Σίγουρα. Από τη στιγμή που δεν παίζεις ένα επίπεδο που πας κάθε Κυριακή στο γήπεδο, χωρίς καμία υποχρέωση, και από τη στιγμή που παίζεις ένα επίπεδο όπου υπάρχουν και υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και πρέπει να είσαι παρόν, εκ των πραγμάτων θα πέσεις πάνω σε άλλες υποχρεώσεις που αφορούν την προσωπική σου ζωή, την εργασιακή σου ζωή, που κάποιον πρέπει να ρίξεις. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω πει πολλά ψέματα για να φύγω νωρίτερα από δουλειά, για να πάω σε προπόνηση ή σε αγώνα, και έχω βρει και πολλές φορές δικαιολογίες για να μην βγω την προηγούμενη μέρα από τους αγώνες σε φίλους μου. Πριν τον αγώνα το προηγούμενο βράδυ, σίγουρα δεν βγαίνουμε έξω. Έλατε, δεν βγαίνουμε. Μετά τον αγώνα βγαίνουμε, πριν δεν βγαίνουμε. Εγώ είτε έπαιζα σε μεγαλύτερη κατηγορία, είτε έπαιζα σε μικρότερη κατηγορία, στη β' κατηγορία, ας πούμε, που έπαιξα μια-δύο χρονιά, η ρουτίνα μου ήταν ίδια. Είτε ήταν Σάββατο, είτε Κυριακή το παιχνίδι. Δεν ήμουν πολύ του έξω. Προγραμμάτιζα τι θα φάω, προγραμμάτιζα τη μέρα του παιχνιδιού, τι ώρα θα ξυπνήσω, τι καφέ θα πιω, τι ώρα θα φάω. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν σπάγανε. Είτε έπαιζε το πιο σημαντικό μάτς, είτε έπαιζε το πιο απλό. Πονημένη ιστορία η προηγούμενη μέρα του αγώνα. Δεν μπορείς ούτε να ξενυχτήσεις, ούτε να κάνεις καταχρήσεις και πρέπει να είσαι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στην αυριανή μέρα. Έχουμε θυσιάσει πολλά για να παίζουμε αγώνες το Σάββατο, πολλές Παρασκευές. Παραμονή παιχνιδιού, σπίτι, είμαστε αραχτοί. Βλέπουμε κάποια ταινία, βλέπουμε κάποιο άλλο ματσάκι, τρώμε κάτι, χαλαρώνουμε και συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι που έχουμε μπροστά. Μετά που ήττα βγαίνουμε. Ναι ρε, πάντα. Και από ήττα και από τέτοια, φυγήσουμε. Παλιά με επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήθελα καθόλου, πήγαινα στο σπίτι και δεν ήθελα ούτε να φάω πλήρη λόγους, ούτε να βγω έξω μετά, τίποτα. Ήταν, μιλάμε, απελπισία. Υπέφερε και η οικογένεια με αυτό. Δηλαδή, θέλαμε να πάμε κάπου και εγώ αντιδρούσα. Δεν μπορούσα καθόλου, τόσο πολύ. Όταν κερδίζει η ομάδα, βέβαια, εντάξει, αλλάζει η διάθεση. Γίνεται καλύτερη. Ο ποδοσφαιριστής τοπικό δεν έχει ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα. Γνωρίζει μεν ο κόσμος ότι μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, να ασχολείται με κάποια ομάδα, αλλά δεν το θεωρεί κάτι σπουδαίο. Και δυστυχώς δεν ασχολείται πολύ κόσμος με το τοπικό. Κάποιοι έρχονται, φέρνουν τα παιδιά τους, το ζουν για ένα διάστημα, απογοητεύονται, φεύγουν. Εντάξει. Νομίζω ότι σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, σε έναν βαθμό, το ποδόσφαιρο είναι μέρος της καθημερινότητας με ευχάριστο τρόπο. Αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή παίζουμε και χωρίς φιλάθλους. Βλέπεις την εξέδρα και κανέναν δικό μας φιλάθλο ή τώρα τελευταία βλέπεις 5-6 τα άτομα. Άμα δεις ποδοσφαιριστές που παίζουν έναν αγώνα και απ' έξω είναι 5 άτομα. Εντάξει, είναι ερασιτέχνες, αλλά δεν θα δώσουν και το 100% που θα έδιναν σε μια έδρα που ίσως άμα έχει 200 άτομα ή 100. Ακόμα και πεθαμένος να είσαι, θα πεις
έλα πάμε, ξέρω εγώ. Τους βλέπεις ότι θέλω να δώσω και το παραπάνω. Κοιτάξτε πώ θα βγει έξω το ύψος αυτής της ομάδας και κοιτάξτε το ύψος του δικού σας. Και χάσετε πέντε κεφαλιές. Δεν μιλάω για την περιοχή. Απ' έξω δεν έχει πάρει καμία. Δεν μιλάτε. Μιλάω μέσα στην περιοχή μας. Είμαστε διπλάσιοι και δεν θα πάρουμε κεφαλιά. Και αυτό είναι η ξέρωτητα. Στα περισσότερα γήπεδα δεν υπάρχουν θεατές, όπως υπάρχει εδώ σε εμάς, γιατί αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος ξεκίνησε το 1934, μιλάμε για μια ιστορική ομάδα. Έπειτα μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι στην τοπική κοινότητα Ροβίτσας, η οποία αριθμεί πάνω από 5.000 άτομα. Ένας παίχτης για αυτή την ομάδα πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να δίνει όλο το πάθος και να το πω λίγο πιο χοντρά, να ματώνει για τη φανέλα του. Η ομάδα δεν είναι για πίτα τοπικό. Η ομάδα είναι για πιο ψηλά και θα πάει πιο ψηλά. Εγώ επειδή στα 15 μου είχαν πει γιατροί να κόψω την μπάλα και από το σπίτι το οποίο προέρχομαι δεν υπήρχαν λεφτά για να κάνω παραγωνισμό, επέλεξα τη διαιτησία ως σταυροδρόμι για να είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο, γιατί το λάτρευα τόσο πολύ και λέω εντάξει, αφού δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο, ας το κυνηγήσω τη διαιτησία. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούω το έρχεστε για 50 ευρώ, για 40 ευρώ, γελάω πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι 50 και 40 ευρώ, είναι 30 στο τοπικό. Όταν εγώ σαν νέος που είμαι, δεν ξύπνησα ποτέ και μπήκα στο γήπεδο και λέω ωραία, βγήκα 30 ευρώ κερδισμένος, 25 ευρώ κερδισμένος. Έμπαινα στο γήπεδο μόνο και μόνο για την τρέλα μου, για την αγάπη μου στο ποδόσφαιρο. Λάθη γίνονται και από τους διαιτητές και από τους linesmen, όπως κάνουν λάθη και οι τερματοφύλακες και οι αμυντικοί και οι επιθετικοί. Απλά εμάς των διαιτητών και των linesmen τα λάθη κάνουν παραπάνω κλικ στην εξέδρα. Τα Σαββατοκύριακα πήγαινε ερχόμουνα στο τοπικό της Λάρισσας. Να σου πω την αλήθεια, το μετάνιωσα. Ήθελα να βρω μια ομάδα εδώ, εκ των υστέρων. Αλλά τότε το έκανα γιατί ήταν η ομάδα που έπαιζα 5 χρόνια συνεχόμενα. Εκεί ανδρώθηκα και είχα συνδεθεί και με τους προπονητές και με τους συμπαίκτες. Και γι' αυτό. Εγώ το έχω δει στο δικό μας, στη δικιά μας την ομάδα δηλαδή. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν παιδιά τα οποία παίξαν μπάλα κάποια χρόνια, φύγαν, πήγαν κάπου αλλού και επιστρέψαν πάλι στην ομάδα γιατί είχαν δεθεί συναισθηματικά με την ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι η ίδια η ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Είναι ηγέτες τόσα χρόνια, δηλαδή που μπορούν να χαρακτηρίσουν την ίδια την ομάδα. Σίγουρα, πολλά παιδιά έχουν συνδεθεί με την ομάδα. Και όπως ξαναείπα, δεν θα ήταν εδώ αν δεν ήταν συνδεδεμένα στην ομάδα. Η ομάδα έχει ιστορία. Όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία, δεν μπορεί να το νιώσει, δεν μπορεί να το βιώσει, δεν μπορεί να το κάνει ένα. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να φτιάξω ομάδα από τον τόπο μου, να συνδεθώ από το χωριό μου. Αλλά πιστεύω έχω συνδεθεί με άτομα που έχω βρεθεί σε πολλές ομάδες. Υπάρχουν κόντρες μεταξύ ομάδων εδώ στο πιο. Βέβαια δεν υπάρχουν. Μα γι' αυτό παίζουμε κιόλα. Κουβαλάς την προηγούμενη χρονιά, σκηνικά, αποτελέσματα, διαφωνίες. Γι' αυτό μιλάω για ομοιότητες τρομερές ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η ψυχολογία είναι η ίδια. Μπορεί σαφώς τα γήπεδα, το επίπεδο να είναι διαφορετικό, αλλά η ψυχολογία είναι η ίδια. Τοπικό να παίζεις, χάνεις ένα τελευταίο αγωνιστική, πας να πέσεις, να πάρεις πρωτάθλημα, χάνεις μια ευκαιρία πολύ σημαντική. Τι διαφορετικό αισθάνεσαι από τον άλλον που παίζει, που είναι επαγγελματίας. Το ίδιο σε πειράζει και το ίδιο τρελαίνεσαι. Μπορεί να μην κοιμηθούμε κιόλας από αυτό. Δηλαδή, μια φάση η οποία μπορεί να μην έχει κρίνει καν το παιχνίδι. Το βλέπεις τον ύπνο σου μετά το βράδυ. Μπράβο! Κυρίως αυτό το οποίο είναι η πληγή αυτή τη στιγμή στο ερασιτεχνικό, πρώτα είναι το οικονομικό, το μέρος που δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε χρήματα, και ένα ακόμα είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε ποδοσφαιριστές πλέον να παίζουν ποδόσφαιρο. Οι νέοι δηλαδή δεν τους βλέπω τόσο πολύ έτσι να προτιμούν να έρχονται να αφιερώνουν κάποιο χρόνο για να παίξουν μπάλα. Εάν δεν προσφέρουμε αλλαγές και παροχές, έτσι ώστε να γοητεύσουμε τα νέα παιδιά να έρθουν πιο μαζικά το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο, εγώ βλέπω λίγο δυσίωνο το μέλλον. Σας είπα και στην αρχή ότι εμείς φτάσαμε στο παραπέντε φέτος να σταματήσουμε. Και μάλιστα στην αρχή της
αγωνιστική. Στο πρώτο παιχνίδι δηλαδή ζητήσαμε μια αναβολή γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι πλευράς δελτίων. Είχαμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Όπως υπάρχει πρόβλημα στις ομάδες, υπάρχει και στη διαιτησία. Δεν έχουμε άτομα. Άνθρωποι παρατάνε τις οικογένειές τους για αυτό που αγαπάνε τη διαιτησία, παρατάνε τις δουλειές τους και πρέπει σε όλο αυτό όλοι μαζί, παράγοντες, προπονητές, διοικήσεις, διαιτητές, να είμαστε μαζί για το καλύτερο του ποδοσφαίρου. Στο τέλος της ημέρας αξίζει όλος αυτός ο κόπος. Αντικειμενικά όχι. Με βρίσκεται λίγο απεσιόδοξο, αλλά η γεύση που μου άφησε εμένα προσωπικά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι άξιζε όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχω περάσει. Αξίζουν οι άνθρωποι, okay, αλλά είναι πολλά περισσότερα τα αρνητικά το να παίζεις στο ερασιτεχνικό, στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στο τοπικό, από τα θετικά που σου αφήνει. Υπάρχουν άλλα πράγματα, ας πούμε, που πρέπει να δίνει προτεραιότητα κάποιος σήμερα. Το ποδόσφαιρο είναι χόμπι, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει όμως, πλέον είναι πολύ δύσκολο να τα πιστεύεις και μάλλον δεν αξίζει τον κόπο. Μόνο και μόνο, καταρχήν δεν το βλέπω σαν κόπο. Το βλέπω σαν κάτι που είναι φυσικό, ρε, φυσικά. Μόνο και μόνο που έρχεσαι στο γήπεδο και βλέπεις, ξαναλέω, γεμάτο κόσμο, παίχτες να παίζουν, να δίνουν το 100%, να τους πουσάρεις, να είσαι ο 12ος παίχτης, νιώθεις και εσύ ότι παίζεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη χαλάει. Χαλάω τα Σαββατοκύριακά μου, δεν έχω χρησιμοποιήσει. Γιατί αν τη χρησιμοποιήσω, θα σταματήσει να μου αρέσει αυτό. Επειδή ακόμα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, νιώθω ότι από τη δική μου πλευρά προσφέρω. Βέβαια, ξέρεις. Για να τα έχω. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από αυτά που έχω θυσιάσει. Εννοείται αξίζει.